Έχω κοντά μου τώρα τον Άγγελο Νταούδη, τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών του Χαραβιακού. Άγγελε, τώρα μας σταθούμε και λίγο για την δουλειά που γίνεται στις Ακαδημίες του Χαραβιακού. Βλέπουμε αρκετά παιδιά, είναι η αλήθεια. Νομίζω είναι σε ανωδική πορεία σε αυτό το κομμάτι η ομάδα. Αρχίζει και κάνει και κάποιες επιτυχίες μάλιστα και στα τμήματα των Ακαδημιών. Για παράδειγμα, το εφηβικό προκρίθηκε στους ισχυρούς. Οπότε, πες μας εσύ φυσικά, ξέρεις καλύτερα τον καθένα, να μας καθοδηγήσεις για τη δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Ο στόχος των Ακαδημιών που έχει τεθεί είναι η αναβάθμισή τους, κατά πρώτον. Η αναβάθμισή τους μέσα από αυτά που προανέφερα στις εκδηλώσεις και στις ημερίδες που ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε τα παιδιά σαν προσωπικότητες, σαν αθλητές και ο απότερος στόχος είναι τα παιδιά αυτά να πλαισιώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα, να είναι έτοιμα όταν θα φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος στην επόμενη τριετία, τα παιδιά να πλαισιώνουν την πρώτη ομάδα όσο περισσότερα παιδιά μπορούν του Χαραβιακού. Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο απότερος στόχος και της ομάδας και το μέλλον γενικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι ομάδες να βασίζονται σε δικά τους παιδιά, νεαρά παιδιά που έχουν μεγάλη δίψα και κατά το πλήστο να αγαπάνε αν είναι δυνατόν αυτό το αντατοτέλειο και τη φανέλα. Βλέπουμε ότι ειδικά στην Αθήνα και στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο πάρα πολλές ομάδες αυτό σχεδιάζουν, αυτό προγραμματίζουν, αυτό υλοποιούν και αυτός είναι και ο στόχος του Χαραβιακού. Αν είναι δυνατόν φυσικά να ανέβουμε και στην τρίτη εθνική να απαρτίζεται σιγά σιγά η ομάδα να μείνει και να απαρτίζεται από δικά της παιδιά όσο μπορούν περισσότερα, γιατί έτσι δένει και ο κόσμος με τους παίκτες. Τα αισθάνεται δικά του παιδιά. Λογικό, ειδικά στο εραστικό ποδόσφαιρο, δεν πάει οι ομάδες αυτές να είναι οι ομάδες της γειτονιάς μας, έτσι, οι ομάδες της πόλης. Οπότε, αν δεν υπάρχουν και παιδιά από εδώ γύρω, είναι λογικό. Νομίζω ότι η στροφή που έχει γίνει στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω και στο επαγγελματικό σιγά-σιγά τα τελευταία χρόνια, είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν οι μεγαλοεπενδυτές, δεν υπάρχει το χρήμα να ρέει άφθονο, οι σωτήρες που λέγαμε από παλιά, νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον και είναι σωστό αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι. Το έφερε η κρίση, το έφερε η ανάγκη, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Τώρα, Άγγελε, είπες ότι στόχος είναι να παρτίζεται η ομάδα από παίχτες που προέρχονται στις Ακαδημίες του Χαραβιακού. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει κάτι σε αυτό το κομμάτι ή χρειάζεται ακόμα χρόνο? Έχουμε καταφέρει δύο παιδιά ήδη να είναι στην πρώτη ομάδα και ο στόχος που έχει τεθεί, το project που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι από το Δεκέμβριο που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, όπως προείπες, και του εφηβικού. Στόχος δεν είναι το πρωτάθλημα στην ΕΨΑ στο εφηβικό, είναι να βγουν παίχτες. Και σε συνεννόηση και με τον προπονητή, τον Ανδρέα Ματζούνη της πρώτης ομάδας, είναι αυτές τις 15 μέρες που τα παιδιά, δυστυχώς, γιατί είναι πολλά τα φροντιστήρια, πολλά τα σχολεία και δυσκολευόμαστε σε αυτό το τομέα, 5 με 6 άτομα θα παρακολουθήσουν τις προπονήσεις ανελιπώς της πρώτης ομάδας και ό,τι κρίνει ο προπονητής πρώτης ομάδας ότι μπορεί να τον βοηθήσουν, θα τα κρατήσει κανονικά να συνεχίσουν. Πιστεύω ότι 2-3 παιδιά τουλάχιστον είναι ικανά μέσα από τις προπονήσεις, που είναι άλλο επίπεδο η πρώτη ομάδα με το εφηβικό, λογικά, να προωθηθούν και να τα μπορέσει να τα κρατήσει και να βοηθήσουν, όχι απλώς να τα κρατήσει, να παίξουν. Πώς βλέπω γενικά τον κόσμο αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια στο Χαραβιακό, Άγγελε, και επίσης να μας πεις και για τις εγκαταστάσεις, είναι ικανοποιητικές για έναν τόσο μεγάλο δήμο όπως είναι η Λιούπολη και για μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Χαραβιακός? Οι αγωνιστικοί χώροι που έχουμε δεν είναι επαρκείς, όσο γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος, έχει 4 ομάδες, δεν είμαστε μόνοι μας. Ευελπιστούμε και στο γήπεδο εδώ που θα είδες το βοηθητικό που δεν είναι σε καλή κατάσταση, ευελπιστούμε με το Δήμο να κάνει πλαστικό χορτάρι για να μπορούμε να κάνουμε τις προπονήσεις μας ανελιπώς και να συνεχίσουμε και εμείς την ανάπτυξή μας. Προσπαθούμε, βρίσκουμε ώρες, γενικά προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και επειδή το τελευταίο διάστημα ειδικά δείχνει μια τάση ο κόσμος μεγαλύτερης προσέγγισης, να το πω έτσι, πιο κοντά και στα τμήματα υποδομής, έχουμε συνέχεια καινούργιες εγγραφές, έρχονται παιδιά κοντά μας και εμείς πρέπει να τα ικανοποιήσουμε. Και βλέπω μέχρι στιγμής, όπως θα είδες και εσύ σήμερα στη γιορτή, αλλά και γενικά, είναι χαρούμενα πρόσωπα. Τελειώνουμε την προπόνηση, μιλάω με τους γονείς, παρακολουθώ τις προπονήσεις όλων των τμήματων. Έχουμε πολύ καλούς προπονητές, οι οποίοι το κυριότερο είναι καλή παιδαγωγή, είναι κοντά στα παιδιά
και νομίζω ότι ευχαριστούνται. Νομίζω ότι το μυστικό είναι αυτό. Ότι τα παιδιά φεύγουν χαρούμενα. Ό,τι και αν έχουν κάνει, χάσει κερδίσει. Μία μέρα που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με διάφορες εκδηλώσεις που σχεδιάζουμε για όλο το χρόνο. Με κάποιες ημερίδες με αθλητικούς ψυχολόγους και κάποια άλλα event που ετοιμάζουμε για τους γονείς και για τα παιδιά. Όπως είπες και εσύ Κώστα, ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν δοξάσει την Ελλάδα από την εθνική ομάδα και με τις ομάδες τους, όπως ο Κώστας ο Κατσουράνης, πρωταθλητής Ευρώπης. Κάποιοι ποδοσφαιριστές Super League του Πανιωνίου, η τριάδα των τερματοφυλάκων. Νομίζω ήταν μια πολύ όμορφη, πολύ καλή εμπειρία και για τα παιδιά να μιλήσουν μαζί τους, να τους γνωρίσουν από κοντά, να ανταλλάξουν κάποιες ιδέες, ακόμα και το να τους πλησιάσουν. Να δουν ότι και αυτοί είναι άνθρωποι που ξεκινήσανε από τις ακαδημίες κάποιας ομάδας και εξελίχθηκαν σε αυτούς που εξελίχθηκαν σε πιο γνωστούς αθλητές, επαγγελματίες.